Εύχομαι τη χαρά που έδωσε ο Χριστός μας ως δώρο πρώτα, μετά την Αναστασή, αλλά και την ειρήνη που έδωσε ως δεύτερο δώρο την ίδια την ημέρα της Αναστάσεώς Του, εύχομαι να έχετε κι εσείς σαν ιδιαίτερη ευλογία των Θεών. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας να έχετε χαρά. Τη δίψα της χαράς την έχει επιτεμένη μέσα στην καρδιά μας ο ίδιος ο Δημιουργός μας. Και γι' αυτό εργαζόμεθα και κουραζόμεθα και αγωνία έχουμε και σπουδάζουν τα παιδιά μας, εξηγητούν επάνω στα βιβλία και περνούν τον καλύτερο χρόνο της ζωής τους στις βιβλιοθήκες για να αποκτήσουν την χαρά. Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν και την ειρήνη μέσα στον εαυτό του πρώτα, ύστερα στην οικογένειά του και μετά στην μεγαλύτερη οικογένεια που λέγεται κοινωνία. Δεν αντέχει ο άνθρωπο αναταράξει. Δεν αντέχει ο άνθρωπο εφιάλτε γύρω από την ειρήνη ή από τον πόλεμο. Και αυτά δεν χρειάζεται να τα πω εγώ και να τα υπογραμμίσω. Τα βιώνουμε όλοι των τελευταίων καιρών και φέρνουμε συνέχεια στο μυαλό μας και η γειτονιά μας και υπάρχει ο φόβος αυτή η γειτονιά να πλησιάσει πολύ το σπίτι μας. Διότι όπως λέει ο λαός, κατά του στην Αλούκα, στο γειτονιά σου την Αλή, περιμένετε και στην οικία σου. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει δύο μεγάλους Αγίους, δύο μεγάλες προσωπικότητες. Ο ένας είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο δικός μας Άγιος, της Εκκλησίας μας, ο Ευαγγελιστής, ο Απόστολος, ο Ιγραμμιμένος, ο Παρθένος, μαθητής του Κυρίου μας, που είναι πολύ δοξασμένος διαχρονικά. Και ο άλλος είναι ο Απόστολος Τωμάς, τιμημένος και αγιασμένος, αλλά και πολύ παρεξηγημένος. Θα ήθελα γύρω από αυτές τις δύο μορφές μερικά καρδιακά λόγια να σας απευθύνω για να ολοκληρώσουμε την κατευθυντική μας σύναξη, διότι σύναξη με Θεία Λειτουργία ή με Σπερινό χωρίς το κήρυγμα είναι κάτι που τους λέει. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συναντάται σήμερα με τον Απόστολο Θωμά, όχι μόνο διότι γιορτάζουν την ίδια ημέρα, αλλά διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής έχει μιλήσει για τον Απόστολο Θωμά. Η Ευαγγελική περιπομπή που διαβάστηκε σήμερα και μάλιστα αναφέρεται και σε λεπτομέρειες είναι βγαλμένη από το χέρι του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, που ήταν και αυτόπτης και αυτήμπορος μάρτης της εμφανίσεως του Χριστού μας μετά την Ανάσταση. Την ίδια την ημέρα της Αναστάσεως, ο Άγιος Ιωάννης παίρνει το μήνυμα ότι ο Χριστός ανέστη και το ακούει από τον ίδιο τον Άγγελο που φυλάει τον τάφο του Κυρίου μας, διότι όπως θα έχετε ακούσει, ο Άγιος Ιωάννης και ο Πέτρος, όταν έμαθαν από τις μυροφόρες οι οποίες σημειωτέων έγιναν Απόστολοι των Αποστόλων, διότι πρώτες έμαθαν για την Ανάσταση του Χριστού, τρέχει από τον Υπερό που με βρίσκεται ο Ιωάννης και ο Πέτρος και πηγαίνουν στο μνημείο για να είναι. Και έτρεχαν μάλιστα, λέει, συναγωνιζόμενοι ο ένας τον άλλον. Και ο άλλος μαθητής ήρθε πρώτος. Ποιος είναι ο άλλος μαθητής? Είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που δεν αναφέρει το όνομά του από ταπείνωση, διότι αυτός είναι ο συγγραφέας του περιστατικού. Είναι το να πει «Τεκνία μου, αγαπάτε ανήμως, καλά μου παιδιά, αγαπήστε ο ένας τον άλλον και αγαπάτε και τον Θεό». Αδελφοί μου, το ίδιο μπορώ και εγώ να πω αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνοντας βεβαίως τα λόγια του Αγίου Ιωάννου στον καθένα σας χωριστά και σε όλους μαζί. Παιδιά μου, αγαπήστε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τον Κύριό μας και Θεό μας.